Όταν κύριε Τσίπρα μιλήσατε για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός από αυτό το βήμα, κλείσατε την ομιλία σας συγκινημένος, λέγοντας ότι είστε κάθε λέξη του συντάγματος. Ορίζει, δεν ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Τσίπρα, ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή τροπολογία χωρίς έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ναι ή όχι? Απαντήστε τώρα. Απαντήστε τώρα. Τώρα απαντήστε. Εάν το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής το ορίζουν. Απαντήστε. Απαντήστε αντί να κρύβεστε. Αντί να κρύβεστε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει, πείτε μας... Κάντε ησυχία παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Και επειδή ήταν ξεκάθαρο... Κάντε ησυχία όλοι. Εν τη ρήμη του λόγου σας, ότι αυτή η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση. Γιατί δεν τη λέτε? Ποια είναι? Ποια είναι η επιχείρηση, η συγκεκριμένη, την οποία αφορά αυτή η ρύθμιση? Γιατί παίζετε κρυφτούλη? Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, είναι στην Κοζάνη η επιχείρηση αυτή? Θα σας ρωτώ. Είναι στην Κοζάνη, ούτε καν ο βουλευτής, ούτε καν... Κύριε Πρόεδρε. ...του οποίου την εκλογική περιφέρεια είναι η επιχείρηση. Δεν είχε το κουράγιο να καταθέσει. Παρακαλώ. Σας ζητώ λοιπόν για άλλη μια φορά. Και ζητώ και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνενέσουν στην πρόταση αυτή. Εάν θέλουμε πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε μια πρόοδο στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, δεν έχετε παρά να αποσύρετε την τροπολογία, να την επανακαταθέσετε με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, να έρθει ο Υπουργός εδώ πέρα να εξηγήσει με λόγια σταράτα ποιους αφορά αυτή η τροπολογία, διότι αλλιώς λυπάμαι, κύριε Τσίπρα. Είστε υπόλογος διπλά. Είστε υπόλογος διότι αφενός υπονομεύετε με προσωπική σας ευθύνη την κοινοβουλευτική διαδικασία και είστε υπόλογος διότι αφήνετε να κρέμονται σκιές για χαριστικές ρυθμίσεις και για διαγραφές χρεών από λαθρεμπόρια που εγείρουν πολύ εύλογα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ναι.